Τσάμ, πάμε βόλτα. Πάμε βόλτα. Ο Λευτέρης ήταν ένα πάρα πολύ ζωηρό παιδάκι από τη στιγμή που γεννήθηκε. Όταν τον γέννησα ήρθανε δύο φίλες μου και φαινότανε ότι είναι δυνατό παιδί, από τη μέση και πάνω έχει πολύ δύναμη στα χέρια και μου είπανε ότι αυτός θα σου γίνει αθλητής. Σαν να ήταν δηλαδή νεράιδες του που το μοιράνανε και έγινε αθλητής όντως. Υπάκουος ήτανε γενικά, αλλά έκανε τα δικά του σε ό,τι είχε σχέση με την υπερκινητικότητά του. Έτρεχε, πήδαγε, ανέβαινε, σκαρφάλωνε και δεν ήταν μόνο ο Λευτέρης και ο αδελφός του. Ήτανε και οι δύο το ίδιο ζωηροί. Απλά ο Λευτέρης ήταν πιο υπάκουος. Όμως ήτανε πάντα κάπου σκαρφαλωμένος. Ήτανε σκανταλιάρης σε βαθμό που σε κάποια φάση είχε κρεμαστεί έξω από τον μπαλκόνι και εγώ για πολύ λίγο είχα πεταχτεί στο σούπερ μάρκετ που ήταν δίπλα και πέρασε μία φίλη και τον είδε σκαρφαλωμένο απ' έξω, του φώναξε, του λέει έρχεται η μαμά τώρα κάηκες. Όταν γύρισα του λέω παιδί μου γιατί το έκανες αυτό, θα μπορούσες να πες. Μου λέει ήθελα να δω μαμά πώς φαίνεται το σπίτι απ' έξω προς τα μέσα. Ξεκίνησα την ενόργανη γυμναστική σε ηλικία 4 ετών. Οι γονείς μου με πήγαν εκεί για να εκτονώσω την ενέργειά μου. Γιατί ήμουν ένα παιδί που σκαρφάλωνα παντού, με ψάχνανε σε τείχους, κάγκελα, δέντρα και είχαν ανησυχήσει. Στο σπίτι με το μικρό, ακόμα και εκεί δηλαδή, δεν καθόμασταν ήσυχοι. Πέσαμε από ποδόσφαιρο μπάσκετ όταν έλειπε η μητέρα μου, σκαρφαλώναμε, κρυβόμασταν ένας τον άλλον. Παίρναμε ροβόλα, ρίχναμε από τον μπαλκόνι όπου λάχει. Γενικά δεν ήμασταν ήσυχα παιδάκια. Και θυμάμαι που όποτε μέναμε έστω και για 10 λεπτά μόνοι μας, η μητέρα μου φαίνεται τη γιαγιά μου. Την καημένη τη γιαγιά μου που λέω. Όχι, ρε. Τι έγινε, να σου πω αν κατουρίστηκες. Έλα, θα τα μυρίσω, φέρετε. Κατουρίστηκες, Λευτέρη. Και αποφασίσαμε, επειδή και οι δύο ήταν ζωηροί, να τους γράψουμε κάπου για να εκτονώσουν την ενέργειά τους. Τους πήγαμε και τους δύο στον Πανιόνιο. Κατ' ουσίαν εγώ ήθελα να πάω πιο πολύ το μεγάλο μου γιο και ακολουθούσε και ο Λευτέρης, όπου πήγαινε ο μεγάλος γιατί η διαφορά τους είναι μικρή. Μία που πήγα στο γυμναστήριο του Πανιονίου 4 ετών, είδα ένα τεράστιο παιχνιδότοπο στα δικά μου μάτια τότε, όπου άρχισα να τρέχω, να παίζω, να πηδάω στα στρώματα, στα όργανα από εδώ από εκεί. Ο μικρός είχε ήδη μπει μέσα και εξερευνούσε το περιβάλλον. Μπαίνοντας εγώ, μας γνωρίζει τον προπονητή που θα μας κάνει. Μου λέει, πού είναι ο μικρός? Εξερευνούσε τα όργανα γυμναστικής. Μία στο τραμπολίνο, μία στο μονόζυγο. Η πρώτη μέρα ήταν πολύ έντονη για εμένα, όπου είχα και την πρώτη μου επαφή οπτική με τους κρίκους, που θυμάμαι από τότε ότι το πρώτο πράγμα που είδα και μου τράβηξε την προσοχή ήταν η κρίκη. Έκανα ένα πρόγραμμα στους κρίκους, θα το δεις. Βασικά πάντα ήμουν μικροκαμωμένος, αλλά όταν ήμουν μικρός ήμουν και πιο λεπτούλης και πάντα με πειράζανε, αλλά δεν είχα ιδιαίτερο θέμα. Είχα γενικά σαν άνθρωπος, είχα και έχω αυτοπεποίθηση και θεωρώ και ότι κάθε αθλητής χρειάζεται αυτοπεποίθηση. Βέβαια εγώ του έλεγα ότι τι να κάνουμε, κάποιος είναι ψηλός, κάποιος είναι λεπτός, κάποιος είναι λευκός, κάποιος έχει πιο σκούρο χρώμα, κάποιος κοντός, σημασία έχει. Σε κάποια παιδιά στερεί και το μυαλό ο Θεός. Σημασία έχει να έχεις εδώ μυαλό και ψυχή. Άμα τα έχεις αυτά, το ύψος δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο Λευτέρης
Λευτέρη, ρε. Πιανού είναι αυτό. Λευτέρη. Λευτέρη. Κάτσε, βλάκα. Πού είσαι. Καθώς με πειράζανε, εγώ πολλές φορές τους έκανα ένα σάλτο ή μια κατακόρυφο και μετά τους έλεγα για κάντε το εσείς, για να τους απαντήσω στο ότι με πειράζανε που ήμουν κοντούλης. Αλλά γενικότερα, όχι, ποτέ δεν είχα ιδιαίτερο θέμα. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ ήξερα τι σημαίνει πρωταθλητισμός, ούτε και ο Λευτέρης δεν το ήξερε, απλά του άρεσε. Και τον πρώτο καιρό το έλεγα, αν δεν τελειώσει με μαθήματα, δεν πας προπόνηση. Στο δημοτικό ήταν πάρα πολύ καλός μαθητής. Η δασκάλα του μάλιστα μου είχε πει ένα μικρό θαύμα. Λευτέρη, κάνε. Καλά. Λευτέρη. Μάγκας. Χαρακτηριστικά θυμάμαι τον Λευτέρη να προσπαθεί από μικρός να με μάθει να κάνω κατακόρυφο, είτε να ακροβατώ σε διάφορα σημεία τα οποία δεν τα κατάφερνα τελικά ποτέ. Πρώτη του φορά που πήγε στο γυμναστήριο να κάνει την πρώτη του προπόνηση ήταν στον Πανιόνιο τότε. Πήγα κι εγώ μαζί του σε περίπτωση που θα μπορούσα να ξεκινήσω κι εγώ. Κάναμε τα πρώτα δοκιμαστικά. Εμένα με διώξανε με τη μία λέγοντάς μου ότι να το σώμα μου δεν είναι για ένα όργανο, είναι απλά για μπάσκετ. Δηλαδή για τίποτα δεν κάνει. Οπότε έφυγα και από τότε απλά μεγάλη και στον μπάσκετ μεγάλη καριέρα, ναι. Όταν ασχολείσαι τόσες ώρες με την ενόργανη γυμναστική, νομίζω πως κάποιοι από τους φίλους, από τις παρέες που είχες χάνονται, αλλά οι πραγματικοί φίλοι θα μείνουν, παρότι δυσκολευόμαστε να βρεθούμε, να βγούμε, να τα πούμε, αλλά η πραγματική φιλία κρατάει, δεν κοιτάζει αποστάσεις, δεν κοιτάζει τέτοια θέματα. Και στην πορεία φυσικά όμως, όταν ασχολείσαι τόσο πολύ με ένα άθλημα, κάνεις και κάποιες παρέες και εντός του αθλήματος. Εδώ και κάτι παραπάνω από 10 χρόνια κάνω μαζί προπόνηση με τον Δημήτρη τον Μαρκούση και τον Γιώργο του Χατζηστατίου. Είμαστε φίλοι, είμαστε συναθλητές, βγαίνουμε έξω μαζί, ταξιδεύουμε μαζί, προετοιμαζόμαστε για τους αγώνες μαζί, περνάμε τραυματισμούς, ο ένας στηρίζει τον άλλον σε όλο αυτόν τον αγώνα. Εγώ με τον Λευτέρη πρώτη φορά γνωρίστηκα το 2001, όταν ήμουν 14 και ο Λευτέρης ήταν 11 χρονών. Γνωριστήκαμε μέσα στο γυμναστήριο που τότε ήταν στο ΆΚΑ. Βγαίναμε έξω μαζί, κάναμε προπονήσεις μαζί, ο ένας έλεγε τα προβλήματά του στον άλλον. Σε έχω συνηθίσει τόσο πολύ στην προπόνηση που όταν βρίσκομαι σε αγώνα και τύχει να μην βρεθούν, με αποσυντονίζει το ότι δεν ακούω τις φωνές τους να μου φωνάζουν την ώρα που αγωνίζομαι, γιατί τα αυτιά μου έχουν συνηθίσει πάνω στην προπόνηση να ακούω μόνο αυτούς και είναι περίεργο το συναίσθημα. Πάμε! Δυνατά! Ωραίος! Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας, καθόλου. Αντιθέτως θα έλεγα, ο ένας θέλει για τον άλλον πιο πολύ να κερδίσει. Δηλαδή, έχω πιάσει τον εαυτό μου να είμαι πιο, τα συναισθήματά μου να είναι πιο έντονα καθώς το αγωνιστεί ο Μαρκούσης ή ο Χατζηστατίου, παρότι όταν είναι να αγωνιστώ εγώ. Εκείνη τη χρονιά πήρε όλα τα μετάλλια που μπορούσε να πάρει. Δηλαδή, πήρε σύνθετο, πήρε κρίκους. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν ήταν ανταγωνιστικός, ήταν και ευαισθητοποιημένο παιδί, πάει ένας φίλος του να του πει συγχαρητήρια, ο οποίος δεν είχε πάρει διάκριση, και ο Λευτέρης υποσυνείδητα, έτσι πως είχε τα μετάλλια κρεμασμένα, πάει να τα κρύψει για να, όχι για άλλο λόγο, για να μην νιώσει άσχημα ο φίλος του επαμεινώντας. Του λέει ο Λευτέρης, το συζητήσαμε πρώτα μαζί, να του χαρίσω μαμά ένα μετάλλιο. Ναι, παιδί μου, να του χαρίσει ένα μετάλλιο.
για να του φέρει γούρι. Ναι. Και του χαρίζει το μετάλλιο των Γκρίκων. Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, στην έκτη δημοτικού, που κατεβαίνουν πάλι σε αγώνες στη Θεσσαλονίκη, αλλά δυστυχώς ο Λευτέρης εκεί δεν έκανε καλό πρόγραμμα. Και τελικά πήρε σε αυτό το όργανο μετάλλιο επαμεινώντας. Μετά από κάποιο διάστημα του επέστρεψε το μετάλλιο μέσα σε μια κορνίζα γράφοντάς του «Λευτέρη, το μετάλλιο που μου δάνεισες σου ανήκει. Εγώ κέρδισα ένα μετάλλιο που η αξία του ξεπερνά όλα τα μετάλλια του κόσμου. Το μετάλλιο μου αυτό είσαι εσύ, ο φίλος μου, και σε κρέμασα βαθιά μέσα στην ψυχή μου. Ο φίλος επαμεινώντας». Αυτά για μένα είναι η Ευγένης Άμυλα και τα ωραία. Ναι. Έλα Μανώ, τι κάνεις, καλά εσύ, καλά. Καλά πήγε, πολύ καλά. Έχει βελτίωσε τη βαθμολογία της σε σχέση με τους προκριματικούς. Έχει βγει πέμπτος και τώρα περιμένουμε στα όργανα να δούμε τι θα πάρει. Ναι. Καλά, είναι χαρούμενος, πολύ χαρούμενος. Εγώ ξυπνούσα 5:30. Το Λευτέρη το ξύπναγα 6:15. Του είχα έτοιμο το πρωινό του. Του είχα έτοιμο το φαγητό που θα έπαιρνε μαζί. Την καστανιά που λέγαμε, χωρίς να είναι καστανιά. Του είχαμε πάρει ένα ειδικό θερμός για να του το κρατάει ζεστό. Αυτό γινόταν μέχρι την ηλικία των 11 ετών, όπου μπήκα στο κλιμάκιο της εθνικής ομάδας και άλλαξε το ωράριο. Κάναμε 3 φορές εβδομάδα πρωινή προπόνηση μετά σχολείο, και μετά το σχολείο πηγαίναμε κατευθείαν προπόνηση στις 3 η ώρα. Ξεκινούσαμε και τελειώναμε στις 7:30. Και μετά πήγαινα και τον έπαιρνα στις 7 το απόγευμα πάλι, αφού είχε τελειώσει την προπόνηση. Μαζευόμασταν πάλι σπίτι κατά τις 9. Όπου έπρεπε να κάνω ένα μπάνιο και να φάω, και κατά τις 10 να διαβάσω μέχρι τις 12, όπου με έπαιρνε ο ύπνος στο τραπέζι και η μητέρα μου χτύπαγε το χέρι της στο τραπέζι για να ξυπνήσω. Διαβάζαμε μαζί ως ένα σημείο. Και εγώ έγραφα όλα του τα μαθήματα. Αφού το είχε διαβάσει και το είχε μάθει, εγώ του τα έγραφα. Εγώ, εκείνος ήταν στην κουζίνα και διάβαζε, εγώ ήμουν στο χολ. Μου λέει, μαμά, πού είσαι? Του λέω στην τελευταία ερώτηση του Όμηρου. Τι χερούλα, μου λέει, εσύ τελειώνεις. Και του λέω, τι λες ρε Λευτέρη τελικά? Συμμαθήτριά σου είμαι. Θυμάμαι στις 30 Νοεμβρίου του 2002, πάντα φυσικά μου αρέσαν οι Κρίκοι, αλλά εκείνη την ημερομηνία ήταν τα γενέθλιά μου. Πήγα στο γυμναστήριο με γλυκά, τα αφήνω στον προπονητή μου και μου λέει ο προπονητής μου, σήμερα θα κάνεις ό,τι θέλεις αφού είναι τα γενέθλιά σου. Και κοίταξα κατευθείαν τους Κρίκους, με έβαλε να κάνω ζέσταμα για να μην τραυματιστώ και φεύγω καρφωτός, πάω στους Κρίκους και έρχομαι στη στήριξη και κάνω ένα σταυρό. Και μένω 5-6 δευτερόλεπτα. Και ήταν όλο το γυμναστήριο, όλοι οι αθλητές, οι προπονητές παγώσανε. Κοιτάζανε ένα παιδί 11 χρονών να κάνει σταυρό. Κάτι που δεν το κάνει σε ηλικία πριν τα 17. Όταν ασχολείσαι τόσες πολλές ώρες με ένα άθλημα, μοιραία θα χάσεις και κάποιες εμπειρίες είτε είσαι σε μικρή ηλικία, το ποδόσφαιρο, το κρυφτό, το να βγεις στη γειτονιά, να τρέξεις, να μην φοβηθείς να χτυπήσεις γιατί δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση. Και στην πορεία, μεγαλώνοντας, άρχισα να χάνω εκδρομές με το σχολείο. Δεν μπορούσα να φλερτάρω τόσο εύκολα όσο οι φίλοι μου, αφού δεν μπορούσα να βγω τόσο συχνά. Και κάποια στιγμή είναι η ώρα που, μεγαλώνοντας, καθώς και είσαι έφηβος και οι ορμόνες σου βαράνε κόκκινα, ας πούμε, θέλεις να εκραγείς γιατί έχεις στερηθεί πάρα πολλά πράγματα και ζηλεύεις σε εισαγωγικά το που δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι φίλοι σου. Και αυτό ήταν και το μεγαλύτερό μου παράπονο σε μικρή ηλικία.
και ο λόγος που με οδήγησε στο να σταματήσω. Δηλαδή ο Λευτέρης σταμάτησε μένα από μόνος του, αλλά ο γιατρός μας είπε ότι θα έπρεπε να κάτσει τουλάχιστον ένα χρόνο έξω. Και όλοι του λέγανε ότι εντάξει, θα πάει καλά κτλ. Ο προπονητής δεν πίστευε ότι δεν μπορεί να κάνει. Του λέει ότι μπορείς να κάνεις, δεν πονάς. Επειδή ο Λευτέρης έκανε ύπο, ας πούμε, του λέγε δεν πονάς. Την μέρα που αποφάσισα να σταματήσω, ήμουνα, θυμάμαι, έτοιμος να εκραγώ. Δεν ήθελα ούτε να πατήσω στο γυμναστήριο, που μετά την πρωινή προπόνηση πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου και της λέω θέλω να έρθεις να με πάρεις τώρα. Μου λέει γιατί, τι έπαθες? Λέω τίποτα, θέλω να σταματήσω. Του λέω καλώς παιδί μου, έχεις δεύτερη προπόνηση? Ναι, έχω δεύτερη. Πήγαινε να το ανακοινώσει τον προπονητή σου και έρχομαι να σε πάρω. Μου λέει ο μικρός λοιπόν ότι θα του το πω, θα τον πάρω τηλέφωνο και θα του το πω. Του λέω όχι Λευτέρη, πρέπει να έχεις το θάρρος, είναι ανέντιμο να φύγεις και να σε ψάχνει. Όμως επειδή ξέρω ότι οι προπονητές πιέζουν, είπα του μπαμπά του να πάρει τον προπονητή και να μην πιέσει τον Λευτέρη και να φύγει. Και πήγα και τον πήρα. Και όντως έτσι έγινε. Παράτησα τη γυμναστική. Δεν ήθελα να έχω καμία επαφή με γυμναστήριο, με αγώνες. Δεν ήθελα να βλέπω τίποτα που να μου θυμίζει ένα όργανο γυμναστική για 3 χρόνια. Και ξεκίνησα να κάνω τη ζωή που θέλει να κάνει ένας έφηβος και τη ζωή που κάνει ένας έφηβος. Και βγήκα έξω και διακοπές πήγα σε νησιά και με παρέες πήγαμε στη Μύκονο. Καλύτερα να πω εγώ για τη Μύκονο. Για πες για τη Μύκονο. Στις πρώτες μας διακοπές είμαστε στην Ψαρού και έχουμε πάει και καθόμαστε στην παραλία 20 άτομα. Βρίσκουμε ένα κοντάρι από 20 άτομα. Στην παραλία, στην Ψαρού. Όχι στα ακριβά, στα πιο φθηνά. Και το βλέπει ο Λευτέρης και λέει βρήκα τι θα κάνουμε. Το κρατάμε 2 άτομα και το κάνουμε μονόζυγο. Από τις 2 πλευρές, ανεβαίνει πάνω ο Λευτέρης και αρχίζει και κάνει στη μέση της παραλίας, στην Ψαρού, τίγκα η παραλία όλη, και αρχίζει και κάνει μονόζυγο. Παράδει και λασκά στην πέτρα, ξέρετε, πολύ ψηλά. Κρατάτε! Κρατάτε, ρε! Και μηχανή αγόρασα, βγήκαμε, ήπιαμε, μεθύσαμε, καπνίσαμε, ό,τι μπορείς να φανταστείς, δηλαδή, που κάνει ένας έφηβος για να ξεσπάσει. Πόσο μάλλον εγώ που τα κρατούσα και λίγο παραπάνω λόγω της στέρησης που είχα από τις προπονήσεις παλιότερα. Και άρχισε η τρέλα του με τα μηχανάκια. Άρχισε να τα αλλάζει το ένα μετά το άλλο. Σε κάποια φάση θυμάμαι που είχε πάρει άλλο 50 ράκι από αυτό και μου λέει «Σήμερα ξέρεις που πήγα?» Του λέω «Πού?» Φαντάζομαι εγώ με αυτό που έχω δεν έχω πάει έξω από τη Νέα Σμήνη, Φαλήρο. Του λέω, πού να πας με το 50 ράκι, του λέω, χαμογελώντας. Μου λέει, πήγα Χαλκίδα. Του λέω, πήγες Χαλκίδα με το 50 ράκι. Μου λέει, ναι, με ένα φίλο μου. Α, πήγες, του λέω, και με ένα φίλο σου με το 50 ράκι. Του λέω, γιατί, έτσι, για βόλτα. Πάμε για μάθημα. Είμαι καλμανής, κόψ. Διονυσάκη. Διονύση. Έλα, μην πιέξεις. Έλα, ένα καθαρό πλάνο θέλω μόνο. Όχι. Έκανε ό,τι τρέλα μπορούσε κανείς να κάνει που δεν είχε κάνει όταν ήταν παιδί. Αυτό λίγο άρχισε να μας ανησυχεί και να θέλουμε λίγο να τον μαζέψουμε. Αν και δεν έκανε κάτι κακό, απλά έβγαινε. Βρήκε την παλιά του παρέα, τους φίλους του, τους παιδικούς. Μόνο σκηνή δεν είχε βάλει απ' έξω, δηλαδή προσπαθούσε να βγαίνει συνέχως έξω. Έγινε την πόρτα. Είμαι όμορφος και το ξέρω. Τώρα θα φάω κράκινο από τη μάνα μου. Έγινε την πόρτα. Τραβάμε το σπίτι μου. Τον μαλώσαμε σε κάποια φάση. Και τώρα βρίσκομαι μέσα στο σπίτι. Και μας έγραψε ένα γράμμα λοιπόν που μας ορκίζεται μέσα, μας υπόσχεται μάλλον, ότι θα είναι ένα εξαιρετικά καλό παιδί, ότι θα ακούει τους γονείς του, ότι θα διαβάζει, ότι δεν θα τσακώνεται με τον αδελφό του,
ό,τι τέλος πάντων θέλανε τα αυτιά των γονιών του να ακούσουν, μας έδωσε αυτό το γράμμα με την υπογραφή του. Ένα απόγευμα μου λέει ότι θέλω να σου πω κάτι σημαντικό. Και μου λέει, πήρα μια απόφαση και το σκέφτηκα πολύ καλά αυτή τη φορά, να ξαναξεκινήσω την όργανη και αυτή τη φορά να το πάω όσο πιο ψηλά γίνεται για να κατακτήσω τα πάντα. Τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα όταν ξαναξεκίνησα, γιατί το σώμα μου θυμήθηκε πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό που είχα χάσει 3 χρόνια και επέστρεψα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατάλαβα ότι και ήταν η σωστή απόφαση που είχα σταματήσει, αλλά και ήταν και η σωστή απόφαση που ξεκίνησα εκείνη τη στιγμή. Ο Λευτέρης είχε σταματήσει για μια περίοδο τη γυμναστική. Μου ζήτησαν τότε από το σωματείο που ήταν να τον επαναφέρουμε στην εθνική ομάδα. Εγώ είχα αρνηθεί αρχικά λέγοντας ότι είναι ένα παιδί που σταμάτησε μικρό με προβλήματα στον αγκώνα. Ίσως δεν θα ήταν καλή ιδέα να τον ξαναπάρουμε. Του είπα από την πρώτη μέρα ότι είχα αρνηθεί, γιατί μπορεί να το μάθαινε στην πορεία. Όταν ήταν μικρός είχε ιδιαίτερα προσόντα στους κρίκους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είτε από κακή εξάσκηση είτε από υπέρχρηση, γιατί καμιά φορά οι προπονητές παρασυρώμαστε όταν οι αθλητές έχουν προσόντα και ξεχνάμε ότι είναι μικροί. Είτε γιατί δεν ήθελε αυτός, δεν άντεχε, είχε κάποιους τραυματισμούς και σταμάτησε. Γνωρίζοντας αυτό και βλέποντας την εξέλιξή του με τον προηγούμενο προπονητή του, του είπα ότι για να μείνει μαζί μου και για να είναι μέλος της εθνικής ομάδας θα πρέπει αρχικά να γυμνάζεται σε όλα τα όργανα. Εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας ότι ένας αθλητής γυμναστικής πρέπει να είναι πλήρης και σιγά σιγά θα εξειδικευτεί στο αγαπημένο του όργανο. Με ρωτούσε συχνά, καλά κρίκους δεν θα κάνουμε? Γιατί εγώ τον προετοίμαζα σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα που έβλεπα ότι έχει πρόβλημα. Του λέω, δεν μπορείς να περιμένεις τον πρώτο αγώνα, θα κάνουμε κρίκους. Μα σε λίγο καιρό έχω αγώνες και εγώ δεν έχω ανεβεί ακόμα στους κρίκους. Αν δεν τα πας καλά θα αλλάξεις προπονητή. Είχαμε τέτοιου είδους στοιχομηθείες και είναι λογικό. Εγώ σκεφτόμουν κάποια πράγματα ως επαγγελματίας. Αυτός ως μικρό παιδί είχε τις αμφιβολίες του, μήπως ο άνθρωπος είναι αλλού. Φυσικά υπάρχουν πολλές δύσκολες στιγμές μέσα στο γυμναστήριο. Πολλοί τσακωμοί, πολλές φορές δεν θέλω να κάνω αυτό που μου λέει, πολλές φορές εκνευρίζομαι με τον τρόπο που μου το λέει, που με πιέζει. Έχει τύχει πολλές φορές να νευριάσω, να φωνάζουμε, να φύγω από το γυμναστήριο. Ψαράκια κατακόρυφο στα δυσγάκια, έλειξε ψαράκια στις 2 μπάρες. Ψαράκια κατακόρυφο στη 1 μπάρα. Καλημέρα. Έλειξε ψαράκια στη 1 μπάρα. Δυναμικές κατακόρυφες με τεντωμένο σώμα όπως τις κάνει στο δίζυγο και αναστραμμένες. Τελικά πήγαμε στον πρώτο αγώνα, είδα ότι πήγε αρκετά καλά. Συνεχίσαμε να έχουμε προστριβές. Αναγκάστηκα σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ είχε μια πολύ καλή εξέλιξη στους κρίκους. Σίγουρα θα μπορούσε να μπει τότε τελικό, αλλά δεν μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα, γιατί δεν είχε ολοκληρώσει την προετοιμασία του και είχε κάποια προβλήματα. Τον άφησα εκτός αγώνα, μου το κρατάει μέχρι σήμερα. Αλλά εγώ θέλω να είμαι δίκαιος με τους αθλητές μου. Δεν θέλω να τους χαρίζομαι, γιατί μπορεί να μάθουν διαφορετικά. Πρέπει να κερδίζουν το κάθε τι. Και αυτό φαίνεται του έκανε καλό στο χαρακτήρα του, τον έκανε πιο δυνατό. Θέλησε αρχικά να αποδείξει σε μένα ότι μπορεί. Εγώ το γνώριζα ότι μπορεί. Απλά δεν ήταν έτοιμος και δεν ήθελα να του δώσω τη χαρά του να διακριθεί στο αγαπημένο του όργανο και να εγκαταλείψει όλα τα υπόλοιπα. Δεν έμεινες, εκεί πας πάλι. Εκεί κι άλλο, πίεσε το σώμα σου πάνω στα πόδια σου, εδώ δεν φεύγεις. With that header.
Πάτο. Άστο, ξέρει. Κάνε τρίπου στον κόσμο. Ποιο καλό είσαι. Δεν τα λέω εγώ όμω. Κάτσε ένα λεπτό γιατί. Πολλές φορές στα πλαίσια της προπόνησης ο αθλητής πιέζεται από διάφορους λόγους, είτε από τη μεγάλη επιβάρυνση, είτε εγκεφαλικά γιατί του ζητάς κάτι υπερβολικά λεπτομερές, κάτι πολύ δύσκολο, και με το γεγονός ότι ένας αθλητής στη διάρκεια της προπόνησης πάνω το 30% των δυνατοτήτων του είναι δύσκολο να καταφέρει να δώσει. Είναι διαφορετικά ο αγώνας και αν ο αθλητής είναι αγωνιστικός, γιατί υπάρχουν πολλοί πρωτοαθλητές της προπόνησης. Ο Λευτέρης είναι το άκρος αντίθετο. Αυτό έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα είναι ότι είσαι σίγουρος ότι στον αγώνα θα κάνει κάτι παραπάνω. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν σε αφήνει να εξαντλήσεις τα όρια των δυνατοτήτων του, να το πας λίγο παραπάνω, αφού δεν χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες του. Με αποτέλεσμα χρειάζεται απίστευτη προσοχή και η πίεση να είναι δοσμένη έτσι ώστε να μην σκοτώσει τον αθλητή, να μην τον εξαντλήσει πρόωρα. Εγώ θέλω ο Λευτέρης να μείνει υγιής και να μπορεί να αποδίδει για πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι είναι καθαρά στο ξεκίνημα. Έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα στην πορεία. Η σχέση μου με τον προπονητή μου μετά από 7 χρόνια συνεργασίας είναι πολύ καλή φυσικά. Ταιριάζουμε σε χαρακτήρες και έχουμε γίνει πέρα από προπονητής αθλητής για δύο καλοί φίλοι. Όπου ό,τι με προβληματίζει, ό,τι νέο έχω, είναι από τους πρώτους ανθρώπους που θέλω να του το πω. Και στην πορεία με το γεγονός ότι έφυγε ο πατέρας μου, Τζο, έχει πάρει και κατά έναν τρόπο τη θέση του πατέρα μου φυσικά. Και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Είναι ο άνθρωπος που έχω επιλέξει να κλείνω τα μάτια και να τον εμπιστεύομαι στην απόφασή του. Ακόμη και αν αυτό είναι ο γκρεμός, ας πούμε, τουλάχιστον θα πέσουμε εκεί δύο. Αλλά συνήθως μέχρι τώρα φαίνεται ότι οι αποφάσεις που παίρνει και ο τρόπος που κάνουμε προπόνηση είναι ο σωστός. Η πιο δύσκολη στιγμή στην όλη διαδικασία είναι η στιγμή που πηγαίνει στον αθλητή στους αγώνες. Η στιγμή που θα κρεμάσει τον αθλητή και περιμένεις να δεις να εκτελεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Είναι η πιο δύσκολη στιγμή και για τον αθλητή. Για τον προπονητή όμως είναι ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, γιατί ναι μεν γνωρίζει την ψυχολογία του αθλητή και τις δυνατότητες του, αλλά ποτέ δεν είναι σίγουρος για το τι μπορεί να κάνει τη δεδομένη στιγμή. Τα συναισθήματα δεν νομίζω ότι μπορώ να τα περιγράψω. Απ' τη μια νιώθω σιγουριά ότι είναι καλά προετοιμασμένος και θα τα καταφέρει. Απ' την άλλη νιώθω αμήχανα. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι θέλω να πάω στη μαμά μου ξανά, νιώθω σαν μωρό. Μπορεί η φυσιογνωμία του προπονητή εκείνη την ώρα να δείχνει ότι είναι πιεσμένος. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον αθλητή χαμογελώντας, να δείχνεις ότι είσαι ανέστητος. Γνωρίζει και ο αθλητής χωρίς να σε κοιτάξει ότι είσαι πιεσμένος όπως είναι και αυτός. Απλά πρέπει να του δείχνεις ότι πιστεύεις σε αυτόν, ότι είσαι σίγουρος για αυτόν και εύχεσαι να πάνε όλα καλά. Και αν δεν πάνε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει και η επόμενη φορά. Τίποτα δεν τελειώνει. Μπορεί να χάσεις μια μάχη. Σημαντικό είναι να συνεχίσεις να αγωνίζεσαι. Ίσως είναι σημαντικότερο στην ποιότητα ενός αθλητή να τον δεις πώς, πότε και με ποιο τρόπο θα ξανασηκωθεί μετά από μια αποτυχία. Συνήθως όταν έρχεται η ώρα του αγώνα, μου έχει φύγει όλο το άγχος όταν φτάνω στο γήπεδο, αλλά κάνω κάποιες σκέψεις μπαίνοντας στο γυμναστήριο. Προκειμένου να φύγει το άγχος, μπορεί να σκεφτώ μια θάλασσα, ένα ιδανικό μέρος το οποίο βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή, το οποίο λίγο με βοηθάει να χαλαρώσω, αλλά το
Νομίζω πως μπαίνω σε αυτόματο πιλότο εκείνη τη στιγμή και παγώνουν τα συναισθήματα προκειμένου να συγκεντρωθώ και να μην επηρεαστώ από κάτι. Τώρα όταν έρχεται η ώρα να ανέβω στους κρίκους, όταν χαιρετάμε τους κριτές, μένουν 30 δευτερόλεπτα για να ανέβεις. Εκείνη τη στιγμή έχω ένα δικό μου τελετουργικό που χαιρετά τους κριτές, κάνω το σταυρό μου, φυλάω το κομποσκήνι μου και μετά στην πορεία παίρνω κάποιες συγκεκριμένες ανάσες. Μπορεί να ακούσω από πίσω τον προπονητή μου να μου ψιθυρίσει «Πάμε δείξου τους ποιος είσαι» ή κάτι τέτοιο. Προχωράω κάτω από τους κρίκους, φτάνω, κοιτάζω πρώτα πάνω, κοιτάζω ξανά κάτω, παίρνω μια ανάσα και πηδάω. Όταν ο Λευτέρης ανεβαίνει στους κρίκους, είναι σαν να ετοιμάζομαι να αγωνιστώ εγώ. Όμως όταν αγωνιζόμαστε εμείς, ξέρουμε πώς είμαστε και τι θα κάνουμε. Όταν περιμένεις να δεις τον άλλον, η αγωνία είναι πολύ μεγαλύτερη. Αναλόγως στον αγώνα, θα περάσουν στιγμιές, σκέψεις από το μυαλό μου, το τι κρίνει αυτός ο αγώνας, το πού βρίσκομαι. Δηλαδή, στο παγκόσμιο σκεφτόμουν ότι είναι το πρώτο μου παγκόσμιο, ότι αν κάνω καλά προκρίνομαι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν πάρω μετάλλιο. Η πιο έντονη ανάμνησή μου είναι από το τελευταίο παγκόσμιο, που ήταν και το πιο σημαντικό για αυτόν, η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και οι συνθήκες πολύ δύσκολες. Οπότε θυμάμαι όταν ανέβηκε πάνω για να αγωνιστεί, άρχισα να υδρώνω, σταύρωσα τα χέρια μου, έκανα την προσευχή μου και είπα να πάνε όλα καλά. Σκέφτηκα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σκέφτηκα τον πατέρα μου, σκέφτηκα πολλά πράγματα. Περνάνε στιγμή αυτές οι σκέψεις, αλλά αυτόματα πρέπει να τις βγάλεις για να μην σκέφτεσαι τίποτα. Πρέπει να μπεις στον αυτόματο πιλότο. Να μην σκέφτομαι καθόλου και όντως δεν σκέφτομαι ποιος με βλέπει, τι με βλέπει. Δεν ακούω τίποτα σε όλο το γήπεδο. Στο παγκόσμιο έκλαψα. Γιατί ήταν σπουδαίο αυτό που έκανα. Και εκεί μου απέδειξε ότι έχει φοβερή δύναμη. Αφότου έγινε όλο αυτό που έγινε με τον πατέρα μου, το μόνο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι θα το κάνω για εκείνον και ότι αυτό θα ήθελε και εκείνος. Και αυτός ήταν και ο τρόπος μου για εμένα να πενθήσω για την απώλεια αυτή. Υπήρχαν στιγμές που του έλεγα κλάψε αφέσου, πρέπει να το βγάλεις από μέσα σου για να νιώσεις λίγο καλύτερα και δεν μ' άφησε ποτέ, δεν ήθελε ποτέ να το κάνει αυτό, ακόμα και τώρα, γιατί μου είπε ότι δεν πρέπει να χαλαρώσω, εγώ πρέπει να είμαι εκεί και αν θα χαλαρώσω θα τα παρατήσω όλα. Του ζήτησα εάν το έχει ανάγκη να αποσυρθεί για λίγες μέρες από την προπόνηση, να θρηνήσει τον πατέρα του, να είναι με την οικογένειά του, να νιώθει ψυχικά εντάξει. Αυτός μου είπε ότι για μένα θα ήταν καλύτερο να μείνω στην προπόνηση. Αυτό θα ήθελε και ο πατέρας μου και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και να τα αφιερώσω σε αυτόν. Μετά στην πορεία, όταν έφτασα εκεί, έπαθα ένα τραυματισμένο, μια μόλυνση στο χέρι, όπου από τα λουριά που φοράμε όταν κάνουμε κρίκους και το χέρι μου είχε γίνει σαν μπαλόνι. Μου έδειξε το χέρι του στο Skype, του λέω μην κατέβεις παιδί μου, του λέω δεν είναι, πάνω απ' όλα η υγεία σου. Αλλά μετά από πολλή συζήτηση με τον προπονητή μου και με τον κύριο Παξινό, τον γιατρό μας, με βοήθησε πάρα πολύ. Φτάνοντας εκεί βρήκα τον προπονητή και τον Λευτέρη, οι οποίοι μου είπαν ότι είναι έτοιμοι πλέον αύριο να εγκαταλείψουν τους αγώνες με πρωτοβουλία του προπονητή, γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι θα βάλει σε κίνδυνο τον αθλητή του. Πραγματικά κάναμε την ένωση. Την άλλη μέρα το πρωί το χέρι ήταν αρκετά καλύτερα. Η θέση του προπονητή ήταν να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί. Η δική μου η πρόταση ήταν να κάνει προπόνηση με αυτό το χέρι έτσι όπως είναι. Γιατί το πρόβλημα του χεριού δεν πρόκειτο να γίνει καλύτερο. Αλλά είχε μεγάλη σημασία ο ίδιος ο Λευτέρης να καταλάβει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Μετά την προπόνηση το χέρι έγινε πολύ χειρότερα. Αλλά ο ίδιος ο Λευτέρης κατάλαβε ότι μπορεί να το κάνει. Και πίστεψε στον εαυτό του. Και έτσι λοιπόν συνεχίσαμε με αυτή την αγωγή για την επόμενη μέρα και πήγε και αγωνίστηκε.
Σημαντικότερο πρόβλημα στη χώρα μας όσον αφορά τη στήριξη των αθλητών είναι ότι αυτή έρχεται αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή, αφού επιτύχει ο αθλητής να στεφτεί είτε πρωταθλητής Ευρώπης είτε παγκόσμιος πρωταθλητής, θυμάται η πολιτεία ότι αυτός ο αθλητής χρειάζεται στήριξη. Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας αθλητής κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του είναι πάρα πολλές, γιατί πρέπει να καλύψει έξοδα για διατροφή, έξοδα για αποθεραπεία, φυσικοθεραπείες, γιατρούς, πιθανόν μια αθλητική ψυχολόγο, έναν αθλητικό ψυχολόγο, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα καλύψει το κράτος και η πολιτεία, γιατί υπάρχει οικονομική κρίση και η κατάσταση είναι δύσκολη. Η πολιτεία κατά καιρούς και προκρίσεις και μετακρίσεις για εμένα δίνει αρκετά χρήματα, έστω και αν τώρα είναι μηδαμινά. Απλά δεν τα δίνει στους ανθρώπους που πρέπει. Αλλά θεωρώ πως αν δεν υπάρχει κάποιος χορηγός αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να κάνεις υψηλό αθλητισμό στην Ελλάδα. Με το Λευτέρη γνωριστήκαμε πριν 1,5 περίπου χρόνο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή αυτή. Μέσα από το πρόγραμμα της AOA, του κ. Καπράλου, το υιοθετήσει ένα αθλητή. Όταν ήταν ένα από τα παιδιά που επιλέξαμε, ένας από τους αθλητές που επιλέξαμε σαν στοίχημα για να ενισχύσουμε στο δρόμο για το Ρίο. Όταν μιλήσαμε πρώτη φορά, ήταν ένα δυνατό παιδί, γελαστό, ο οποίος μου λέει πάνω, είμαι έτοιμος να τα παρατήσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι στα όρια, κάνω personal training για 20 ευρώ για να βάλω βενζίνη στο smart και να φάω πίτσα, αθλητής. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που μέσα από το πρόγραμμα υιοθετήστε έναν αθλητή για το Ρίο του κ. Καπράλου με υιοθέτησε η στοίχημαν και συνεργαζόμαστε. Είναι ο χορηγός μου και χωρίς αυτούς εγώ δεν θα μπορούσα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Εμάς σαν εταιρεία μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και είμαστε πολύ δικαιωμένοι που εκτός έτσι από τα εμπορικά αθλήματα επιλέξαμε να στηρίξουμε μη εμπορικά αθλήματα όπως την ενόργανη γυμναστική, το άλμα επί κοντό, το άλμα σύψος, όλα αυτά τα αθλήματα. Όταν ο Λευτέρης ανεβαίνει στο βάθρο και κοιτάζει την ελληνική σημαία, η χαρά μας και η περηφάνεια μας είναι πολλαπλάσια, γιατί στα μάτια του Λευτέρη βλέπουμε όλα τα παιδιά, βλέπουμε όλους τους Έλληνες αθλητές. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να ευαισθητοποιηθούν και άλλοι παράγοντες και να στηρίξουν τις προσπάθειες των παιδιών αυτών. Όσο και αν φαίνεται ρυψοκίνδυνος και θαραλέος αυτό που κάνει, δεν είναι καθόλου. Έχει ένα πολύ μεγάλο φόβο. Και είναι η κατσαρίδα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ήμασταν στο σπίτι του, λείπαν οι γονείς του, ήμουνα εγώ, αδερφός του και ο Λευτέρης και μπαίνει μια κατσαρίδα μέσα. Εγώ κλασικά σαν κοπέλα τρέχω προς τα πίσω να προλάβω, αλλά τρέχουν και άλλοι δύο, δεν το περίμενα. Και όχι απλά τρέχουν, ο Λευτέρης συγκεκριμένα με σπρώχνει κιόλας για να τρέξει πιο γρήγορα. Έχω χάσει την επαφή μου την καθημερινή με τους φίλους μου από τη Νέα Σμύρνη, γιατί έχω διαφορετικό πρόγραμμα. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο μετά τις 7-8 το βράδυ, είμαι κουρασμένος για να βγω και πρέπει να ξεκουραστώ. Και θεωρώ πως αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι σε μια προετοιμασία και σε μια σεζόν, ας πούμε. Το ότι ο δρόμος είναι πολύ μοναχικός. Ο δρόμος ενός πρωταθλητή είναι όντως μοναχικός, ειδικά τις στιγμές που φτάνεις πριν τους αγώνες. Όμως για μένα πρέπει να ξεφεύγεις λίγο από αυτό, γιατί είδε άλλος τρελαίνεσαι. Και έτσι προσπαθώ να τραβάω λίγο και το Λευτέρη να χαλαρώνει πάνω σε αυτή τη σκέψη, γιατί είναι μονίμως στην προπόνηση και στο τι πρέπει να κάνει και το τι έχει κάνει μετά. Πήρα την απόφαση να τον ακολουθώ σε όλα τα ταξίδια, σε όλο τον κόσμο. Πριν τον αγώνα είμαστε όλοι πολύ πιο κρατημένοι, δεν βγαίνουμε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε και ψυχολογικά το Λευτέρη. Και μετά είναι όλα τα πάρτι που διοργανώνει η Ακαδημία. Και τι κάνει ο Λευτέρης τώρα, εκεί, το από κοντά, τι κάνει. Εντάξει, μετά τον αγώνα τα κάνει. Μετά τον αγώνα τα κάνει όλα. Έλατε να σας δείξω τι έγινε τώρα στην Ελβετία. Να κοιτάξτε πόσο κοντά του είμαστε. Κοιτάξτε που είναι ο Λευτέρης και που καθόμαστε. Α, εδώ είμαστε μετά τον αγώνα. Δεν πήρε το χρυσό. Με το μετάλλι. Πάντα, κλασικά. Για δείξε και το πρόγραμμα. Εδώ είναι το πρόγραμμα.
Πρώτη φορά στη ζωή μου ονειρεύτηκα τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ηλικία 10 ετών, όταν είδα το Δημοσθένη Ταμπάκο στο Σίδνεϊ να κερδίζει τη δεύτερη θέση. Και τότε θυμάμαι χαρακτηριστικά που τον κοίταζα, όπως σας είπα, και έλεγα ότι κι εγώ θα γίνω σαν κι αυτόν. Τότε ήταν και η πρώτη φορά που ονειρεύτηκα ότι εγώ μπορεί να καταφέρω κάποια στιγμή να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 15 χρόνια μετά, έχουμε φτάσει πολύ λίγο καιρό πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Η πίεση σίγουρα είναι μεγάλη, αλλά νιώθω υπέροχα που επιτέλους θα πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Δεν ονειρευόμουν το παιδί μου τόσο σύντομα να φτάσει να συμμετέχει σε μια Ολυμπιάδα. Και αυτό είναι ύψιστη τιμή, όπως επίσης ύψιστη τιμή ήταν το ότι έγινε ο πρώτος λαμπαδιδρόμος. Δεν τη συγκρίνω ούτε με μετάλλια ούτε με τίποτε άλλο στην καριέρα μου. Είναι η λαμπαδιδρομία που ήμουν ο πρώτος λαμπαδιδρόμος στην αρχαία Ολυμπία, το οποίο είναι νομίζω ύψιστη τιμή για έναν αθλητή να παίρνει τη φλόγα και να είναι ο πρώτος λαμπαδιδρόμος, αυτός που από τα χέρια του οποίου θα ξεκινήσουν, στην ουσία θα ξεκινήσει το ταξίδι της φλόγας και η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.